Πράγματι, με μεγάλη μας χαρά και μετά από προσπάθεια τουλάχιστον δύο ετών του Συλλόγου ΑΜΕΑ Άστρος και εμάς του Συλλόγου Αργαδίας και φυσικά του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τοποθετήθηκε πρόσφατα το πρώτο σύστημα αυτόνομης χρήσης για πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων ΑΜΕΑ, με κινητικά προβλήματα δηλαδή. Και είχαμε τη χαρά χτες να το δοκιμάσω προσωπικά, που όντως λειτουργεί άψογα, είναι σε πολύ καλό σημείο, σε σημείο που έχει πολύ κόσμο η θάλασσα και δεν είναι κάπου απομονωμένα όπως κάποια άλλα, και καλό είναι να είμαστε στο πολυπληθές σημείο. Επίσης έχει τοποθετηθεί και πάρκινγκ για να εξυπηρετούμαστε, όπως επίσης και αποδυτήρια. Δεν λειτουργούσε βέβαια το ντουζ, φαντάζομαι θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Πραγματικά και ο κόσμος χτες που το δοκίμασα ήταν περίεργος λίγο το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Φυσικά αυτό λειτουργεί με ένα τηλεκοντρόλο που υπάρχει στο μαγαζί Del Mar, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και αυτό το μαγαζί όπου θα προσέχει και θα φυλάει το μηχανισμό αυτό και θα παρέχει πληροφορίες και το τηλεκοντρόλ στους δικαιούχους. Αυτό είναι μία πατέντα του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ο Ιγνάτιος Φωτίου είναι ο κατασκευαστής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, και είναι παγκόσμια πατέντα όπου έχει κατακλείσει σχεδόν αρκετές παραλίες στην Ελλάδα, όπως και σε κάποιες της Κύπρου και της Ιταλίας. Σε όλες είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι πολύ μεγάλη δαπάνη αυτό το μηχάνημα, αλλά τουλάχιστον σε αυτές που πηγαίνει πολλής κόσμος καλό θα ήταν να υπάρχει. Βέβαια ο κόσμος πρέπει να το προσέχει γιατί αυτό είναι μηχάνημα ευαίσθητο και πολύ ακριβό. Δεν πρέπει να γίνονται δολιοφθορές, γιατί βέβαια αυτό έχει και κάμερες και τηλεμετρίες, οπότε οποιοσδήποτε παραβάτης θα βρεθεί. Και σίγουρα δεν είναι παιχνίδι, γιατί παρατήρησα χθες μικρά παιδάκια να ανεβαίνουν πάνω στη ράμπα και να πηδάνε στη θάλασσα, που αυτό οι γονείς πρέπει να το προσέχουν γιατί είναι λίγο επικίνδυνο να χτυπήσουν κιόλας. Το κόστος για το σύστημα αυτό γνωρίζετε πόσο είναι? Το κόστος δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί αυτό συνοδεύεται με βοηθητικό εξοπλισμό, όπως ράμπες πρόσβασης, όπως αποδυτήρια, όπως τουαλέτες, όπως ντουζιέρες. Σίγουρα είναι όμως μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά από ό,τι ξέρω χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και καλό είναι να εκμεταλλευόμαστε αυτά τα προγράμματα, γιατί αυτό το μηχάνημα θα φέρει τουρισμό στην περιοχή και κάποια στιγμή θα κάνει απόσβεση χρημάτων. Θεωρείτε πρέπει να τοποθετηθούν κάποιες ράμπες για να διευκολύνουν τη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ικανότητες και εδώ στην πόλη μας? Αυτό είναι άλλο θέμα. Σίγουρα ο νόμος προβλέπει τα πάντα να είναι προσβάσιμα. Πάσχουμε λίγο στην εφαρμογή των νόμων και λίγο στην μη τιμωρία αυτών που θα έπρεπε να εφαρμόζουν τους νόμους. Οπότε είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα? Ικανοποιημένοι δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν γίνει βήματα από τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα προς το καλύτερο.